με μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο τον καμένος και εν θωρεί ποτέ δροσιά για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιά και πώς. Η ζωή μου όλη των 20 χρόνων την υπογραφική ταινία πέρασε μπροστά από τα μάτια μου. Είναι η νύχτα που έζησα εγώ και ο Θεός. Εκείνο το βράδυ είχα ταχθεί στον Απόστολο να με γλιτώσει και να του πάρω τα με λαμπάδα. 30 χρόνια μετά πήγα δύο φορές, αλλά και στην πορεία μου μετά ο Απόστολος Ανδρέας είναι πάντα αρρωγός. Μέχρι να μπούμε εμείς στην Αμόχωστο, δύο ρουκέτες έκοψαν το δρόμο πίσω μας. Δεν ξέρω πώς είναι η κόλαση, εγώ τουλάχιστον την πέρασα. Τον άντρα μου αγάπουν τον, αγάπαμε, ελάτρευε με. Ήταν η ζωή μου πριν πεθάνω να μάθω τι έγινε ο άντρας μου. Η Αγαθού ήταν ένας μικρός παράδεισος. Είχα ραβωνιαστεί, ένα συγχωριανό μου, το Σωτήρι, και είμαστε έτοιμοι για το γάμο 25 Αυγούστου του 1974. Δυστυχώς, στις 20 Ιουλίου γίνεται η πρώτη εισβολή. Ο ραβωνιαστικός μου μαζί με άλλα παλικάρια του χωριού γέμισα δύο λεωφορεία και τράβηξα για το άγνωστο. Σκληρή με ώρα και μέρα, την θυμάμαι ακόμα, την ώρα που αποχαιρετούμαστε με τον αρμονιαστικό για να πάει στον πόλεμο. Το μωρό μου το γέννησα, ήταν 3 μήνων αβάφτιστο την ημέρα της εισβολής. Ο άντρας μου θέλει να πάμε στο Περβόλι να ποτίσουμε. Αφήκαμε το μωρό της μάμας μου. Όταν κατεβήκαμε μέσα στο Περβόλι, φωνάζει ο θείος μου. Μαρούλα, Σαββάκη, ελάτε και ξεκίνησε εισβολή με τους Τούρκους. Το 1974 ήμουν στρατιώτης του 120 Λιβό στη Λεκατάμια. 3 μέρες πριν το πραξικόπημα απολύθηκα. Ψήθυρη κυκλοφορούσε για πόλεμο, όμως καμία ενέργεια. Η δημιουργία δική μου έφυγε από το στρατόπεδο την Κυριακή. Φορτώσαμε τους όλμους και πήγαμε στην Κερίνια, εκεί η διοικητής της Ανωτέρας. Μας έστειλαν προς τον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας, καμία οργάνωση, καμία ενημέρωση. Στην πορεία βλέπαμε τα πλοία τα τουρκικά να πηγαίνουν έρχονται, χωρίς κανένας να... Τα πολυβολία ήταν άδεια, δεν υπήρχαν πολυβολά μέσα. Άνοιξε το συστάρι της τουαλέτα και γύρευκε. Και του τι γύρευκε Σαββάκη μου, λαλό του. Λαλή μου τον μπλοκ αλληλογραφίας, λέω του δεν μου να το κάνεις, λαλή μου να σου γράφω. Έχει 49 χρόνια, περιμένω το γράμμα του. Έφυγε από την πρώτη ημέρα. Δεν έχω νέα του τίποτε. Έχει 49 χρόνια. Εξεκίνησε η ζωή μου με ένα μωρό 3 μήνων και με μια λίρα στο χέρι. Εγώ που το μαράζι μου, αρρώστησα με καρκίνο. Ξαναξεκινάει η δεύτερη εισβολή γιατί κατέρευσαν οι συνομιλίες στην Ελβετία. Έτρεξα λοιπόν στο σπίτι του γονιού μου να ρωτήσω τι κάνουμε, διότι ξεκίνησαν τα αεροπλάνα να πετούν από πάνω μας πάλι. Και επετούσαν τόσο χαμηλά που πραγματικά δεν αντέχεις να τα βλέπεις. Ήταν σαν θεριά από πάνω μας. Και τόσο χαμηλά για να ρίχνουν τους αλεξιπτωτιστές σε ασφάλεια. Νομίζεις ότι αν έπαιρνες ένα σκουπό ξύλο θα τα έριχνες. Και άρχισαν και τα πλοία να έρχονται πιο κοντά μας. Μαύρησε η θάλασσα, λουλάκιασε. Κρυφτήκαμε λοιπόν, ένα τραχτέρ είχαμε, πήγαμε σε ένα χωράφι που είχε φουντωτά δέντρα, χαρουκιές. Ανέβαιναν οι αδερφές μου πάνω στα δέντρα και φώναζαν «Έρχονται προς τα έξω τα πλοία, τι κάνουμε?» Ξαφνικά είδαν και το χωριό να φεύγει, κατέβηκαν κάτω στον αμαξιδόδρομο και είπαν «Φύγετε, φύγετε, έσπασαν οι γραμμές». Ένα χάος, ένα λεωφορεία, τραχτέρ, ιδιωτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, τα πάντα φορτωμένα κόσμο.
τίποτε δεν πήραμε από το σπίτι μας. Γιατί πιστεύαμε θα γυρίζουμε σε 2-3 μέρες. Κάτι θα γίνει, κάποιος θα τους διώξει, κάποιος θα τους σταματήσει. Δυστυχώς, 49 χρόνια τόσα και πάμε, κανένας δεν τους έδιωξε. Εδραιώνονται υπό τα όμματα τάχα της δικαιοσύνης των ισχυρών. Είπε και κάποτε και ο Μάρτιν Λούθερ Κιν, δεν φοβάμαι την κακία των κακών, αλλά την αδιαφορία των καλών. Αυτό συνέβηκε και σε εμάς. Εμείς μέσα από τα Περβόγια προχωρήσαμε προς την Κερίνια, σφαίρες από παντού, φτάσαμε στο Γάσι Πράξανδρος, πάλι μαζί με τον θυμελογαχό τον Αργυρόπουλο, βρεθήκαμε σε ένα σπίτι το οποίο ήταν υπό ανέγερση. Μας πήρα χαβάρι οι Τούρκοι, έσπαζε βλήμα πίσω μας. Εγώ τραυματίστηκα στο αριστερό χέρι και στο πόδι και στο δεξί, το δεξί μου αυτή. Έχανα αισθήσεις, έχανα αίμα. Χαράματα είδα ότι ήμουν μόνος μου και μόνο νεκρή υπόλοιπη. Νομίζω ότι ίσως ότι ήμουν πεθαμένος, ο αξιωματικός πέρασε πάνω από μένα, αλλά και πώς να μπορέσω να με βοηθήσω. Κατέβηκα κάτω, δεν πατούσα, το πόδι μου είχε μία ντροπιά και τρέχε θέμα. Μπήκα σε ένα σπίτι δίπλα που είχε αμερικάνικη σημεία έξω. Μέσα στο μπάνιο έβγαλα τα ρούχα μου τα αιματωμένα. Έκανα μπάνιο, βγήκα μια άλλη φύνη, έγραφε για τραύματα, την έβαλα πάνω στις πληγές μου. Άκουσα πυροβολισμούς να έρχονται προς το κοντά στο σπίτι και πάτησα πάνω στο πλυντήριο και βγήκα στο σέντιο. Το οποίο σέντιο ήταν ανοιχτό πάνω με κεραμίδια και ξύλα στιασιές. Μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, άκουγα φωνές κάτω κλπ. Μετά από λίγη ώρα έφυγαν, δεν βγήκε κανένας πάνω. Τα αισθήματα μου δεν ήξερα αν θα υπήρχε επόμενη μέρα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου. Υπήρχε φόβος, σίγουρα. Δεν έμεινε τόπος που δεν γυρίσαμε, δεν έμεινε τόπος που δεν πήγαμε. Τίποτα όμως. Επήγαινα στις εκδηλώσεις, έβαζαν το μωρό μου μπροστά μου, έβαζαν τη φωτογραφία μας στην Φιτζή. Ήρθαν ένας δημοσιογράφος και λέει του, να σου βγάλω μια φωτογραφία, ρε Λεβέντη. Ήταν 2,5 χρονών το μωρό μου τότε. Λέει του να την πάρεις να δει ο παπάς μου που μεγάλωσε για να έρθει. Είναι πολλά συγκρονιστικό, γιέ μου. Ακούεις το μωρό σου. Ας πούμε ότι μεγάλωσε και θέλει να δει τον παπά του. Όποιος έρχεται του σπίτι μου, εφώναζε του παπά, παπά. Έπιανε και κοντά από του γάμου. Και με τις φωτογραφίες του γάμου ελάλλουν του τούτος παπάς του τη μάμα για να ξεχωρίσει το μωρό μου ποιος ήταν ο πατέρας του. Μέχρι να μπούμε εμείς στην Αμόχωστο, δύο ρουκέτες έκοψαν το δρόμο πίσω μας. Και εμείς από εκείνο το τράνταγμα πέσαμε στο χαντάκι. Γύρισα πίσω τη ματιά μου να δω. Είδα ένα αυτοκίνητο, το θυμάμαι κόκκινο. Δύο άνθρωποι έβγαιναν και έπαιρναν φωτιά τα ρούχα τους και άρχισαν να κυλούνται προς τα κάτω, χάμω, για να σβήσουν. Φύγαμε, πήγαμε στο παραλίμνη. Μπήκαμε στο σχολείο, τα πλοία ήρθαν έξω από το παραλίμνι. Μας έβριζαν όλη νύχτα στα ελληνικά. Θα φυγούμε έξω, θα πάρουμε τις κόρες σας. Ήταν ένας χαμός. Αποφάσισα να προσπαθήσω να περάσω στην πλαγιά από κάτω. Αλλά με είχαν δει οι Τουρκοί και με περίμεναν στον δρόμο Κερίνιας Πέλαβαης. Εκεί με συνέλαβα. Με χτύπησαν με τα κοντάκια, με κλωτσιές κλπ. Κάποιος με χτύπησε στο λαιμό πίσω, έκανα ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο να βρω το νου μου. Από εκεί με πήραν στην Αίρτα, στον αστυνομικό σταθμό στην Αίρτα. Εν τω μεταξύ, την επομένη ήρθε ο Τζαφέρ από το ραδιόφωνο του Μπαϊράκ και μας πήρε συνέντευξη. Μίλησαμε όλοι, είπαμε τα ονόματα μας, τα αδέλφια μας. Τότε μάθαν και οι δικοί μου ότι είχα εχμαλωτιστεί, γιατί με έψαχναν αν είχα να μάθει ότι είχα τραυματιστεί. Οι Τουρκοκύπριοι εκεί το βράδυ εκείνο μου δίναν
θάρρος ότι ο κλειδί συνομιλά με τον Τεχτάς και θα μας κάνουν ανταλλαγή. Τελικά μας έβαλαν στα φορτηγά και μας πήραν στην Κερίνια. Μας έβαζαν μέσα στον πλοίο στον Πάρι, μας τυπούσαν, ρολόγια ό,τι είχαμε πάνω μας, λεφτά ό,τι είχαμε. Τελικά χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, μας πήραν Μερσίνα και μετά μας πήραν στα Άδανα, στις στρατιωτικές φυλακές. Μας έβαλαν να βγάλουμε τα παπούτσια μας και ένας Τούρκος μας κράταγε το χέρι πίσω. Στη διαδρομή, δύο Τούρκοι στρατιώτες δεξιά-αριστερά, με τα κοντάκια, με τα όπλα, μας χτύπαγαν με τα χέρια, με κλωτσές. Μέχρι να μπει στο θάλαμο, είχαμε φάει πάρα πολύ ξύλο. Αυτός που με κράταγε, με λυπήθηκε. Πριν να μπω στο θάλαμο, ένα ο Τούρκος εκεί είχε ετοιμαστεί να με χτυπήσει με το όπλο και το κράτησε να μην με χτυπήσει. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες στην αιχμαλωσία. Οι Τούρκοι ήταν επιθετικοί μαζί μας κλπ. Όμως μετά τα πράγματα ήταν καλύτερα. Έγραψα κατά μέρα περιληπτικά κάποια πράγματα. Έχω ονόματα παιδιών που γνώρισα εκεί, κάποιους του μέχρι σήμερα. Ήταν πάρα πολλές οι ώρες. Έκαναμε κάποια πράγματα με τα σπίρτα, φτιάχναμε χαρτιά. Παίζαμε με πιλότες. Περνούσε ο χρόνος μας με το σαπούνι ζάρι. Με τις Αιγαίες κάναμε... Αυτά τα κομπολόγια. Τρυφάμε τις Αιγαίες σε χάμο και τις περάσαμε με μέρα μέσα από κλειστή. Μετά με τις χάντρες. Μέσα από τα στρώματα βρήκαμε κάποιες χάντες, τις οποίες περάσαμε από εδώ. Είχαμε πολλές ώρες και απασχολούμαστε. Στα Άδανα εμείς μείναμε δύο εβδομάδες και μας μετέφερα. Μετά με τρένο από τα Άδανα στην Αμάσια. Έμεινα αιχμάλωτος τρεις μήνες περίπου. Έκανα δύο φορές μπάνιο. Και την πρώτη φορά για να πάμε στο μπάνιο φάγαμε πάρα πολύ ξύλο. Σεπτέμβριο γύρω στις 23-24 με τρένο μας μετέφεραν από Αμάσια στην Μερσίνα και μετά με πλοίο στην Κύπρο. Είχαμε πάρει μηνύματα από τον Ερυθρό Σταυρό, από τους δικούς μας. Είχα πάρει μήνυμα και από την οικογένεια του. Του Χάμπου Χαραλάμπους. Το μήνυμα έλεγε «Ανήμεθα καλά, περιμένουμε νέα σου για τον Χάμπου Χαραλάμπον του Προκόπη, εξαγλαντιάς. Τι γνωρίζεις, παρακαλώ, γράψε μας». Δεν γνωρίζα τίποτε. Ο Χάμπος ήταν λοχίας. Μέχρι σήμερα όμως. Αυτή την τραγωδία με θεία εύχομαι να μην την ζήσει ούτε ο χειρότερος εχθρός μου, διότι άλλον να το ζήσει και άλλον να το ακούσει. Εζούσαμε μία ελπίδα να μάθω κάτι, να τον έβρω και μέχρι αυτή τη στιγμή σας λέω τον άντρα μου τον περιμένω να έρθει πίσω ζωντανός. Δεν θέλω κόκκαλα. Δεν θέλω κόκκαλα εγώ. Θέλω τον άντρα μου να έρθει πίσω, να με δει, να τον δω. Αν μπορέσω να φωνάξω το όνομα του και μετά να φύγω, θα το φωνάξω. Και σε 49 χρόνια και σαν να ξεχάσα τον εχθές, όχι. Πριν 49 χρόνια. Έχω φωτογραφίες που τον δείχνουν εκμάλωτο. Τι τους έκαμασαι. Πού τους επήρασαι. Δηλαδή φωτογραφία εδώ. Βάμε με την κάπα εδώ. Είδες το. Δείχνει τον εκμάλωτο στην Τουρκία, στην Αμάσια της Τουρκίας, λέει. Διούν του νερό να πιει από μια τεξαμενή που είχα δείξει πριν λίγο δυνητήριο, λέει. Διούν του εκμαλώτου, υποτίθεται. Στις 5 μήνες, ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε ανακοίνωση ότι έρχονται και κάποιοι εγκλωβισμένοι, απελευθερώνονται. Κάθε απόγευμα ανεβαίναμε σε ένα λόφο που είναι σήμερα το φιλοξένεια το ξενοδοχείο και κοιτάζαμε αν
αν είναι η δική μας μέσα. Δεν ήταν και το άλλο βράδυ και το παράλληλο. Εκεί έζησα την τραγωδία στο μεγαλείο της. Οι μανάδες να λιποθυμούν, να χτυπιούνται, δεν ήρθαν οι γιούδες τους που ήταν αγνούμενοι. Ήταν ανίποτες τραγωδίες αυτές. Η ανταλλαγή δική μας έγινε τον Οκτώβριο. Εμένα με αντέλαξαν την ανταλλαγή στις 27 του Οκτωβρίου και εκείνη η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Ο κόσμος έψαχνε για τα παιδιά του, για τους στρατιώτες, για αν ξέραμε την τύχη τους. Άγνωστοι μας αγκάγιαζαν μέχρι να βρεθούμε με τους δικούς μας. Ποιος είναι η ειδική στιγμή. Ελπίζω κάπου εμείς ζήσαμε τα εγγόνια μας να μην τα ζήσουν. Δυστυχώς υπήρχε πρόθεση για μας, ήταν ολοφάνερο. Τα πολυβολία ήταν άδεια, δεν υπήρχαν πολυβόλα. Οι Τούρκοι περίπατον έκαναν. Αν υπήρχε αντίσταση δεν θα βγαίναν ποτέ. Δυστυχώς υπήρξε πρόθεση. Για πολλά χρόνια ξυπνούσα και διερωτούμουν που ήμουν.